μεγάλες πληρότητες παρουσιάζουν οι χειμερινοί προορισμοί, που από σήμερα κατά βάση υποδέχονται το μεγάλο όγκο επισκεπτών. Σε πολλές περιπτώσεις τα καταλήμματα είναι πλήρη, σε ποσοστό 100%. Αλλά και όπου δεν είναι, οι ιδιοκτήτες τους περιμένουν και τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για την πρωτοχρονιά. Ελατοχώρη Πιερίας παραμονή Χριστουγέννων. Οι πίστες επιτέλους έγιναν λευκές. Δεν γίνεται κάθε μέρα να είμαστε στην πόλη, θέλουμε και λίγη διασκέδαση, θέλουμε να βγούμε έξω, λίγο στη φύση, λίγο στο χιόνι. Έβαλαν τα χιονοπέδιλά τους, πήραν τα snowboard και ξεχύθηκαν στις πίστες. Με τις τούμπες να είναι στο πρόγραμμα κι αυτές. Από την Αθήνα ήρθαμε, από το μεγάλο χωριό. Ήρθαμε για σκι, τώρα έχουμε λίγο χιόνι εδώ, καλά είναι, αλλά ελπίζουμε να κάνει και λίγο αύριο μεθαύριο. Αν και παραμονές Χριστουγέννων λόγω καιρικών συνθήκων, το Ελατοχώρη είναι το μοναδικό χιονοδρομικό τοπίο άνοιξε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί έτσι? Γιατί δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε ιδέα. Εντάξει, την κατεβήκαμε την πίστα, πέσαμε και λίγο κάτω, αλλά εντάξει. Δεν νοείται Χριστούγεννα χωρίς χιόνι. Είναι η χαρά μικρών και μεγάλων. Και όσοι επέλεξαν το χιονοδρομικό κέντρο εδώ στο Ελατοχώρη, αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω. Κερδισμένοι από το χιόνι στα Καλάβρητα, τα παιδιά που δεν σταμάτησαν το χιονοπόλεμο. Όμορφα είναι, χριστουγεννιάτικα, πολύ χιόνι δεν έχει για σκι. Αλλά το ευχαριστιόμαστε παίζοντας με τα παιδιά. Αρκετός είναι ο κόσμος ο οποίος από νωρίς σήμερα το πρωί είχε έρθει εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων προκειμένου να απολαύσει το λίγο χιόνι το οποίο έχει πέσει εδώ στην περιοχή. Φυσικά το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων δεν λειτουργεί ακόμα. Ήρθαν εδώ τα παιδιά να διασκεδάσουν λίγο, να το δούνε. Από τη Ρόδο ήρθαμε εμείς. Μπορεί τα περισσότερα χιονοδρομικά να είναι κλειστά, όμως η πληρότητα στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά. Ποια είναι η κατάσταση πάνω στη Φλωρινά, έχουμε πληρότητα? Η πλειότητα είναι 100%. Έχουν γεμίσει όλοι οι ξενώνες, όλα τα ξενοδοχεία. Έχουμε πάρα πολλά χάπινγκ που γίνονται στην περιοχή μας. Οι φωτιές που είναι χθες στη Φλόρινα, οι φωτιές που είναι στις Πρέσπες. Κοντά στο 90% η πληρότητα είναι στη Φλόρινα, στο Πύλιο, τα Καλάβρητα και την Αράχοβα. Ενώ στο 80% στα Τρίκαλα, Κορινθία, στην Καλαμάτα και το Ελατοχώρη. Για τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια? Υπάρχουν λίγα δωμάτια ακόμα που μπορεί να εξυπηρετήσει γενικά το χωριό. Μας κάνουν κάποια τηλέφωνα. Η ποιότητα αγγίζει γύρω στο 80% με 85%. Το κόστος για μια διανυκτέρευση ξεκινά από τα 60 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 300 για σαλέ και δωμάτια με πολυτελείς ανέσεις. Με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για χιόνια τις επόμενες ημέρες, οι ξενοδόχοι περιμένουν ακόμη υψηλότερες πληρότητες στις ημέρες της πρωτοχρονιάς.